Λοιπόν, να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θέματα επικαιρότητας. Κύριε Σφάκη, είτε τραβήξει η ιστορία που δεν το εύχομαι, το απεύχομαι, μέχρι το Μάιο, όπως λένε κάποιες πηγές της εκπομπής, είτε η ιστορία της ολοκλήρωσης, της αξιολόγησης λήξει σε λίγο, που προσωπικά το εύχομαι. Είτε έτσι είτε αλλιώς, θεωρώ ότι θα υπάρχει οδύνη, δηλαδή θα μας φορτώσουν και άλλα μέτρα. Θα έρθει ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, είτε αργά είτε γρήγορα, το οποίο θα έχει μέτρα. Εγώ θεωρώ βέβαιο ότι θα έχουμε μείωση στο αφορολόγητο, η οποία θα είναι κάτω από 6.000 ευρώ. Σας θυμίζω ότι ξεκινήσαμε από 9.200. 9.209, τώρα θα πάμε κάτω από 6.000 ευρώ. Φαίνεται ότι θα πειράξουν τις συντάξεις, γιατί ζητάνε 3,6 δισεκατομμύρια μέτρα, 1,8 συντάξεις, 1,8 μείωση στο αφορολόγητο. Λοιπόν, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα τα ψηφίσει όλα, όπως έχει κάνει μέχρι σήμερα, μαζί με τους ΑΝΕΛ. Θα υπάρξουν διαρροές, υπάρχουν γκρίνιες, τι εικόνα έχετε εσείς? Καταρχάς, φαίνεται ότι το λέτε το κι εσείς, το λένε όλοι, ότι θα τελειώσει και θα κλείσει η αξιολόγηση. Ξέρετε, θυμάστε τι σπέκουλα είχαμε φάει και τι πόλεμο, ας το πούμε, και πώς είχε βασίσει η Νέα Δημοκρατία, αλλά και άλλοι κύκλοι μέσα στην κοινωνία, που ήθελαν να πέσει η κυβέρνηση, το ότι δεν θα κλείσει η αξιολόγηση και αυτή η κυβέρνηση θα πέσει. Το ένα λοιπόν θα κλείσει. Το δεύτερο, και με βάση την προσυμφωνία που έχει γίνει, αλλά και από ό,τι φαίνεται και από αυτές τις τελευταίες μέρες με τους θεσμούς, έτσι πάμε σε μια λογική ότι θα αλλάξει, ας το πούμε, το μείγμα της πολιτικής, αλλά και της οικονομίας, αλλά θα υπάρχουν και αντίμετρα τα οποία θα ψηφιστούν συγχρόνως την ίδια στιγμή στη Βουλή με τα αρνητικά, ας το πούμε, μέτρα, ούτως ώστε να έχουμε μηδέν τελικό αποτέλεσμα. Εφόσον πάνε καλά τα πράγματα, έχουμε υπεραπόδοση εσόδων, έχουμε πλεώνασμα κλπ. Όπως φαίνεται ότι θα έχουμε. Δηλαδή θα πάρουμε τώρα την οδύνη, αλλά το υποτιθέμενο δώρο θα το πάρουμε κατόπιν γιορτής. Τα μέτρα θα είναι για μετά το 19 ή το 20, έτσι. Και κάτι που ακούστηκε για το 18 διευκρινίστηκε ότι δεν υπάρχει. Κατά συνέπεια, και τα θετικά και τα αρνητικά. Από την άλλη, φαίνεται και από ό,τι φαίνεται, είδαμε και όσον αφορά το πλεόνασμα, τελικώς φαίνεται ότι είναι και πάνω και από τις δικές μας προβλέψεις και από όλων τις προβλέψεις. Ναι, αλλά η ανάπτυξη έγινε ύφεση όμως. Προσέξτε. Τελευταίο τρίμηνο, τέταρτο τρίμηνο, η ανάπτυξη έγινε ύφεση. Όσον αφορά τα μέτρα, όσον αφορά το πλεονάσματα, από το 0,5 φτάνουμε πάνω από 3%. Από την άλλη, να δούμε τα τελικά αποτελέσματα της Eurostat που θα δημοσιευθούν τον Απρίλιο. Εκείνο που είδαμε. Πάντως η Eurostat για την ώρα επιβεβαιώνει την Ελστάτ. Είδαμε όμως. Χάσαμε ΑΕΠ. Είδαμε και την εκπρόσωπο του Επιτρόπου Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Μοσχοβίση, σήμερα, που είπε ότι είναι σταθερή το δεδομένο, είναι σταθερό το δεδομένο ότι θα έχουμε ανάπτυξη στην Ελλάδα και μάλιστα αρκετά μεγάλη από αυτόν τον χρόνο. Λοιπόν, δηλαδή, θα έχουμε μέτρα αρνητικά, θα έχουμε ισόποσα, να το πω, θετικά. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι τα αρνητικά μέτρα, τα οποία θα πλήξουν ένα τμήμα της κοινωνίας, να ισοσταθμιστούν, να το πούμε, με μέτρα τα οποία θα ωφελήσουν το ίδιο τμήμα. Πάντως θεωρητικό δεν θέλουν, είναι αυτό. Παράδειγμα, δεν μπορεί να ωφεληθεί. Ναι. Αυτός που θα πληρώσει περισσότερο εφορία δεν θα ωφεληθεί. Γιατί παίρνει 600 και 700 ευρώ και σήμερα πρακτικά δεν φορολογείται. Δεν θα ωφεληθεί. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια μάχη για την αναδιανομή. Δηλαδή, εάν για παράδειγμα πέσει το αφορολόγητο. Όχι, καταλαβαίνω τι λέτε, στην πράξη φοβάμαι ότι είναι. Που σημαίνει θα πληρώσει ο μικρός, ας το πούμε. Είναι εντελώς θεωρητικό το τρίκ. Αυτό. Από αυτή την άποψη, κυρίως. Για να το δούμε. Τώρα. Θέλουμε εμείς να πάρουμε μέτρα μείωσης των φορολογικών συντελεστών στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Ούτως ώστε, ή άλλα μέτρα αντίστοιχα, έτσι φορολογίας, ΦΠΑ, έμφυα κτλ. Ούτως ώστε αυτά που πιάνουν τα μικρά και μεσαία εισοδήματα, ούτως ώστε να ωφεληθούν ή να είναι πάτσι, ας το πούμε, τα ίδια στρώματα, κοινωνικά στρώματα. Να μην φτάσουμε σε αυτό πέρα που δυστυχώς υπερασπίζεται ακόμα ιδεολειπτικά, ακραία ιδεολειπτικά, νεοφιλελεύθερη λογική του Δουνουτού, που είναι πράγματι εκτός, αν θέλετε, και του πνεύματος, της προσυμφωνίας που έχει γίνει. Κύριε Γεωργαντά, σε αυτή την και επικοινωνιακή και πολιτική βάση επιχειρημάτων της κυβέρνησης, τι απαντάτε εσείς? Σου λέει μέτρα, αντίμετρα. Θα τα φέρω, από ό,τι φαίνεται θα έρθουν σε λίγο καιρό στη Βουλή, μπορεί σε
καμιά εβδομάδα, μπορεί σε λίγο περισσότερο χρονικό διάστημα. Τι απαντάτε εσείς? Κύριε Παναγιωτόπουλε, δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είχε καμία αμφιβολία να ξέρετε ότι η αξιολόγηση κάποια στιγμή θα κλείσει. Η δικιά μας αγωνία ήταν να κλείσει γρήγορα, έτσι ώστε να είναι λιγότερο δυσμενή τα μέτρα για τον έλεγχο. Κάποιοι λέγανε να μην κλείσει, να πάτε σε εκλογές. Φυσικά, το αίτημα για τις εκλογές είναι συνεχές. Και δεν είναι αίτημα της Νέας Δημοκρατίας, είναι αίτημα της κοινωνίας. Αλλά να σας πω το εξής. Η δικιά μας αγωνία, ξέρετε ποια ήταν. Γιατί έχουμε πλέον μάθει πώς λειτουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλοντας να επικοινωνήσουν στο εσωτερικό τους την δίθεν διαπραγμάτευση, καθυστερούν τελικά τη συμφωνία. Και όλο αυτό επιβαρύνει το λογαριασμό για τον ελληνικό λαό. Είναι σίγουρο ότι η σημερινή κυβέρνηση με τους 153 βουλευτές της, λοιπόν, δεν πρόκειται να πει όχι σε κανένα από τα μέτρα τα οποία προτείνονται. Δεν έχουμε καμιά ψευδαίσθηση ότι θα ερχόταν και θα αρνούνταν νέα μέτρα πέρα από τις κόκκινες γραμμές τις οποίες είχαν θέσει νωρίτερα. Οπότε αυτό το οποίο δυστυχώς επαληθεύεται είναι ότι για ακόμη μια φορά καθυστέρησαν, έχουμε χάσει χρόνο, έχει ανέβει ο λογαριασμός. Δεύτερη παρατήρηση. Έχουμε το εξής παράδοξο και πολιτικά, να πω εγώ έτσι, το οποίο είναι κατακριτέο. Έχουμε μέτρα, ουσιαστικά και συμφωνία, για πέρα όχι μόνο από το πρόγραμμα το υφιστάμενο, για μέτρα τα οποία αφορούν περίοδο πέρα από την κυβερνητική θητεία, ακόμη και αν ήθελε υποτεθεί ότι συμπληρωθεί η τετραετία. Έχουμε μια δέσμευση σε πλεονάσματα, σε συγκεκριμένους στόχους πλεονασμάτων για μετά το 19. Λοιπόν, αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό και κρίσιμο. Μια κόκκινη γραμμή έχει ο ΣΥΡΙΖΑ για μένα, να μην υπάρξει κάποια επιβάρηση για το 17 ή για το 18. Έτσι ώστε να έχει την άνεση να κοροϊδέψει τον ελληνικό λαό και να επιβαρύνει την επόμενη κυβέρνηση. Τώρα, σε σχέση με αυτή τη λεγόμενη και πολύ ωραία έτσι, φιλολογία που έχει αναπτυχθεί σχετικά με τα ουδέτερα μέτρα, να πούμε και το είπατε κι εσείς, και είναι αυτονόητο, ότι για όλα αυτά τα πράγματα μιλάμε μετά την επίτευξη των πλεονασμάτων. Και ξέρετε πολύ καλά ότι το αν έτσι. Είναι υπό προϋποθέσεις δηλαδή. Υπό προϋποθέσεις. Πρέπει πρώτα να επιτευχθεί το πλεόνασμα και ό,τι επιτευχθεί πέρα από το πλεόνασμα, με κάποιο τρόπο θα επιστραφεί στον κόσμο. Αλλά αυτό που καταφέρανε φέτος, δεν ξέρουμε αν έχει μόνιμα χαρακτηριστικά. Μπορεί να αιτιολογηθεί με διάφορες εξηγήσεις ότι υπήρχε μια υπεραπόδοση πράγμα των μέτρων. Αλλά δεν πρέπει για αυτό το πράγμα να επιχαίρουμε. Αυτό υπήρχε... είναι αίμα και υδρότας του ελληνικού ακριβώς, λαού. Έτσι. Με μικρότερο ΑΕΠ, μεγαλύτερη υπεραπόδοση. Τα μνημονίων έχουν στραγγίξει τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, να υπήρχε υπεραπόδοση μέτρων επειδή υπήρξε αύξηση του ΑΕΠ, τότε να το καταλάβω και να το επικροτήσω κι εγώ και να πω ότι ναι, δείχνουμε ότι είμαστε μια ανωδική πορεία. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε καταφέρει δύο χρόνια και μετά που ανέλαβαν την διακυβέρνηση, δεν μπορούν να φτάσουν στο σημείο στο οποίο βρισκόταν η χώρα το Γενάριο του 2015. Νομίζω ότι είναι αδιέξοδη αυτή η πολιτική, έτσι όπως εφαρμόζεται, και νομίζω ότι πραγματικά αίτημα της κοινωνίας και αίτημα το οποίο θα δώσει μια λύση σε αυτό το πολιτικό αδιέξοδο, το οικονομικό αδιέξοδο της χώρας, είναι πραγματικά το αίτημα για εκλογές, το οποίο το προτείνει η Νέα Δημοκρατία και είναι άσχετο. Βεβαίως και επιμένουμε. Δηλαδή, γιατί. Ακούστε λίγο, δεν σας διέκοψα, κύριε Σιφάκη. Όχι, τα ίδια λέμε. Τα ίδια λέμε πάντα. Ο Μητσοτάκης λέει η Νέα Δημοκρατία εκφράζεται δια του Προέδρου της. Τι διαφορετικό είπε ο κ. Μημαράκης. Πέστε μου τι διαφορετικό είπε ο κ. Μημαράκης, να το καταλάβω. Για πέστε μου. Η Νέα Δημοκρατία έδειξε την ευθύνη της και έδειξε τη σοβαρότητά της όταν το καλοκαίρι του 2015, ενώ δεν το όφιλε απέναντι στον τρόπο με τον οποίο εσείς φερθήκατε, στήριξε τη χώρα και ψήφισε το μνημόνιο. Το ψήφισε εκείνο για να στηριχθεί η χώρα. Τώρα, επειδή εσείς δικό σας είναι ο λογαριασμός, δικιά σας η διαπραγμάτευση ψήφισε, κύριε Σιφάκη. Δεν το ψήφισε. Βεβαίως και να το είπαν. Ούτε τα μέτρα είναι ένα πακέτο αυτό. Είναι ένα πακέτο επιβαρύνσεων ουσιαστικά. Συμφωνήστε πρώτα μεταξύ σας. Έχουμε συμφωνήσει πολύ καλά μεταξύ μας. Ακούστε λίγο. Εσείς μιλάγατε. Κύριε Σιφάκη, ακούστε λίγο. Κύριε Σιφάκη, μπορώ να μιλήσω πολύ καλά επάνω στη φωνή σας. Κύριε Σιφάκη, μπορώ να μιλήσω πολύ καλά επάνω στη φωνή σας. Δεν σας διέκοψα καθόλου όταν μιλούσα. Ολοκληρώσει, κύριε Σιφάκη. Καθόλου σας διέκοψα. Σας ρωτώ. Α, όχι, να μην με ρωτάτε. Με ρώτησε ο δημοσιογράφος, θα απαντήσω. Εντάξει. Λοιπόν, να λέτε κάτι σοβαρό. Μιλάτε για μαγκές και για ψεύδι μαγκές. Εγώ μιλάω για απάτες πολιτικές, όχι για αυταπάτες. Μιλάω για απάτες πολιτικές. Μιλάω για κόκκινες γραμμές που σας ξεφτυλίσατε. Μιλάω για έναν κόσμο τον οποίο κοροϊδεύετε καθημερινά και τολμάτε και μιλάτε σε μένα. Λοιπόν, κοιτάξτε στον καθρέφτη για το κατάστημα το οποίο φέρατε στην χώρα καμιά δυσκολία. Ο λαός αποδέχεται αυτή την πολιτική. Σας καταλαβαίνω τον εκνευρισμό σας απολύτως. Καθόλου εκνευρισμό. Κύριε Σιφάκη, παρακαλώ, για να προχωρήσουμε. Κύριε Μάντζο, στο συγκεκριμένο παρακαλώ. Νομίζω ότι το είπατε και εσείς στην αρχή της εκπομπής, ότι περνάμε πολύ κρίσιμες ημέρες, πολύ κρίσιμες ώρες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η αξιολόγηση που δεν κλείνει μεγαλώνει το λογαριασμό για εμάς, για το λαό, για την Ελλάδα, καθημερινά.
Αποδεικνύει την ανεπάρκεια διαπραγματευτική αυτής της κυβέρνησης, αποδεικνύει τα λάθη και τα σφάλματα, τις ολιγορίες τόσων χρόνων. Δεν ξεκινάει τώρα το πρόβλημα, ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2015. Φυσικά κορυφώνεται το πρώτο εξάμηνο και τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Η ύφεση που ανακοίνωσε η Ελστάτ χθες και επιβεβαίωσε, όπως πολύ σωστά είπατε, η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή Υπηρεσία σήμερα, αποδεικνύει την αποτυχία αυτού του διαπραγματευτικού θρίλερ που ζήσαμε και συνεχώς ζούμε. Τα μέτρα έρχονται, τα αντίμετρα, αν έρθουν, δεν θα είναι βαρκή. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προσυπογράφει για μία ακόμη φορά αυτά τα μέτρα τα οποία θα φέρει η κυβέρνηση, γιατί αυτή φέρει την ακέραια πολιτική ευθύνη αυτής της διαπραγματευτικής αποτυχίας. Η ύφεση φέρει υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, φέρει υπογραφή Αλέξη Τσίπρα Πάνου Καμένου και φυσικά η ευθύνη είναι όλη δική τους. Δεν θα υπάρξει άλλος επιμερισμός ευθυνών πάνω στην ευθύνη και την υπεύθυνη στάση που έχει δείξει η Δημοκρατική Συμπαράταξη από το καλοκαίρι του 2015 έως και σήμερα. Ένα μέρος της κοινής γνώμης, κύριε Μάτσο, και το λέω επειδή είστε πάρα πολύ κοντά στην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, την κυρία Γεννηματά, ένα μέρος της κοινής γνώμης έχει την αίσθηση ότι υπάρχει ένα υπόγειο, υποδόριο, δηλαδή κάτω από τον υποδόριο ιστό, το δέρμα, φλερτ πολιτικό, το οποίο είναι, ξέρετε, εναλλακτικό, δηλαδή μία σταματάει, μία ξαναρχίζει, μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ναι, μέσω του οποίου προδιαγράφεται πιθανώς και κυβερνητικό συνοικέσιο, δηλαδή συνοικέσιο κυβερνητικής συνεργασίας στο μέλλον. Από την άλλη, η πιο τελευταία απάντηση της κυρίας Γεννηματά ήταν να περάσει γενές 14 στην κυβέρνηση, ναι, και να πει τέλος εκλογές. Ναι. Δηλαδή, μία καρότο, μία μαστίγιο. Μία καρότο, μία μαστίγιο. Για να τις καταλογίσουν φλερτ. Πού θα βάλουμε την μπάλα. Την πύλια, πού θα τη βάλουμε. Μα το φλερτ με τον ΣΥΡΙΖΑ που διακινείται τις τελευταίες μέρες και μας έχουν αναρωτήσει και είναι. Έστειλε και ερωτικά μηνύματα ο κύριος Φίλης. Ακριβώς. Μετά τις δηλώσεις Φίλης, σας πρόλαβα. Ερωτικά μηνύματα. Είναι η δεύτερη πράξη ενός δράματος που λέγεται φλερτ Δημοκρατικής Συμπαράταξης με ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Οι τελευταίες δηλώσεις της κυρίας Γεννηματά προφανώς και έδωσαν λαβή σε άλλους να πούν τα ακριβώς αντίθετα. Ότι δηλαδή υπάρχει υποδόριο, υπόγειο φλερτ με τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν τελειώνει αυτή η παραφιλολογία. Όσο έχουμε ακολουθήσει έναν αυτόνομο, αυτοτελή δρόμο απέναντι στον ψεύτικο δικοματισμό, πάντως, που προσπαθεί αυτή τη στιγμή σε πτώση να αναβιώσει παλαιότερα, επιμένουμε σε εθνική συνεννόηση εδώ και τώρα. Δεν υπάρχει καμία, δεν υπάρχει καμία. Όπω, τι ήταν αυτό, παρακολούθημα λέει του κυρίου Μητσοτάκη, βαρύ τώρα. Τα λέει με ήπιο τόνο, αλλά λέει βαριά πράγματα. Πολύ τον ευχαριστώ τον κύριο Σιφάκη, γιατί επιβεβαιώνει ακριβώς αυτό που είπα. Τα λέει με γλυκό τρόπο, αλλά λέει βαριά πράγματα. Και στενοχωρεί τη Νέα Δημοκρατία, επειδή για παράδειγμα κλείνει τα μάτια στην πενταετία Καραμανλή. Όταν λοιπόν μιλά και τα ρίχνει στη Νέα Δημοκρατία, όταν κλείνει τα μάτια στη διακυβέρνηση Καραμανλή 4-9, υπάρχει φλερτ με εσάς. Όταν. Όπα, κύριε Μάτζο, αντικαραμαλικός. Είναι και η μέρα, κύριε Πανιτόπουλε, 7 Μαρτίου. Είναι πολύ σημαντική. Είναι και το πάρτι. Κέρδισε ο Κώστας Καραμαλής στις εκλογές, αν να πάτω. Σχημάτισε κυβέρνηση. Άνθρωποι, συγγνώμη, να το πούμε. Όχι, κύριε Λιμπρόπουλε, μην εξανίσταστε νεονωρίς. Όχι, όχι, να ολοκλήρωσω. Μην εξανίσταστε. Έχουν βγει τόσες αποφάσεις. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Άριος Πάγος. Ελστάτ. Βιβλία ολόκληρα. Δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Να ζητήσετε μια συγγνώμη. Είπαν οι άνθρωποι ότι θα επανειδήσουν το κράτος και το κάνανε. Απέναντι στο Σαμαρά και στήριξη. Απέναντι στον Καραμαλή και στήριξη στο Σαμαρά και στο Μητσοτάκη. Σας εκθέτει. Μιλούσαμε για την αξιολόγηση. Θα μιλήσουμε για την κυβέρνηση Καραμαλή. Σας εκθέτει, σας λέω. Ένα λεπτάκι. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ για τους δικούς τους πολιτικούς λόγους δεν μιλούν για αυτή την πενταετία. Εμείς στη Δημοκρατική Συμπαράταξη το μνημόσυνο θα το κάνουμε κάθε χρόνο. Θα υπάρχει ετήσιο μνημόσυνο αυτής της πενταετίας. Έχουμε πει ελάτε στη Βουλή να μιλήσουμε για όλα από τότε που μπήκαμε στο ΕΦΡΟ. Να πάμε στην διακυβέρνηση Σιμίτη να μιλήσουμε. Εντάξει, δεν έρχεται ο κ. Μητσοτάκης, δεν έρχεται και ο κ. Τσίπρας. Τι είπε ο κ. Καραμαλής, θα επανειδρύσω το κράτος. Επανείδρυσε λοιπόν ένα κράτος γιγάντιο,
με συμβασιούχους που μονιμοποιούνται. Ο Καραμαλής έκανε γιγάντιο κράτος. Το ΠΑΣΟΚ διόρισε όσους μιλούν ελληνικά και όσους δεν μιλούν ελληνικά. Επανήλθε ένα κράτος από το Σιμίτι, από το κύριο Σιμίτι, με αξιοπιστία, διεθνή αναγνώριση. Φυλακή και ο Σιμίτης και ο Παπανδρέου. Και ο Σιμίτης και ο Παπανδρέου έχουν πάει φυλακή. Όλοι οι συνεργάτες του Σιμίτη φυλακή είναι. Καλά λέτε. Απαράδεκτες, για να μην πω κάτι περισσότερο. Να μιλάμε. Να λάβετε κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ξεκινήσατε εσείς που πήρανε και πιο ακραία στοιχεία. Να σας πω, ήρεμα, ήρεμα. Λαϊκιστικά αριστερά, ξέρετε, ακραία δεξιά, ξέρετε, και μιλούσαν για γουδί. Να σου πω κάτι. Έτσι ξεκινήσαμε. Να σου πω, φυλακή, θα σου πω πώς θα πας στο γουδί. Εγώ, λοιπόν, λέει, θα σου πω πώς πολιτική ιστορία πολύ πρόσφατη. Κάθε τέτοια μέρα που θέλεις να μιλάς. Το χέσατε πρώτη εσείς και με στις πλατείες. Πρόσεξε. Πρόσεξε, το μόνο λάθος που έκανε. Κύριε Λιμπερόπουλε, απάντηση. Το μόνο λάθος που έκανε. Κύριε Λιμπερόπουλε, απάντηση στον κύριο Μάντζο. Ήταν ότι δεν θέλησε να φερθεί εκδικητικά. Το μόνο λάθος που έκανε. Και την πλήρωση. Αλλά κάθε τέτοια μέρα. Κάθε τέτοια μέρα να ανάβετε. Άσε με να σου μιλήσω. Να τελειώσω. Σεβασμό, σεβασμό. Κύριε Μάντζο, να απαντήσει. Να σου απαντήσει. Να απαντήσει. Να ξεκουραστεί και ο κύριο Σιφάκη. Εγώ σε βοηθάω. Να αναπνεύσει. Άκουσε με. Κάθε τέτοια μέρα πρέπει να ανάβει κεράκι. Αυτό κάνω. Μνημόσυ. Ξέρει σε ποιον. Στο Σαμαρά πρώτα και μετά στο Μητσοτάκη. Αυτή είναι δική του δουλειά. Λέω, πρέπει να ανάβει που δεν σα στείλαν εκεί που έπρεπε. Πού είναι εκεί που έπεσε το κουδί? Όχι, να τα λέμε δηλαδή, γιατί έτσι ξεκίνησε η φιλολογία της πάνω και κάτω πλατείας. Στο ειδικό δικαστήριο. Έτσι δημιουργήθηκε. Στο ειδικό δικαστήριο. Όλο το ΠΑΣΟΚ θα το στέλνατε στο ειδικό δικαστήριο. Στο ειδικό δικαστήριο. Αυτό που κάνανε με την Ελστάτ. Όταν δείχνετε το ΣΥΡΙΖΑ και αυτό που κάνανε. Άφησε να ακούσει ο κόσμος να καταλάβει τι λέω κι εγώ. Έχει να πάρει να πάρει. Δεν κατάλαβε ότι πήγε στο 5%. Σας έφτισε ο κόσμος. Ναι. Πήγε ο Παπανδρέου, έφτιαξε δικό του κόμμα. Ναι. Τον έφτισε ο κόσμος. Τον έφτισε. Το φτύνει ο κόσμος. Τι περιμένετε, Ανάσταση εκ νεκρών? Δεν υπάρχει Ανάσταση. Δεν υπάρχει για σας. Δεν υπάρχει Ανάσταση σε εσάς. Δεν υπάρχει. Σας έσωσε η Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και δεν μιλάει. Και τα πληρώνει. Αυτό ακριβώς. Και τα πληρώνει σήμερα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο χάσμα συνεννόησης. Εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο χάσμα συνεννόησης. Τώρα, έλα. Γι' αυτό είναι επίκαιρο, πιο επίκαιρο από ποτέ, ολοκληρώνω αμέσως κύριε Παναγιωτόπουλε, πιο επίκαιρο από ποτέ το αίτημα για εθνική συνεννόηση εδώ και τώρα, για να έρθω και σε αυτό που ο κύριος Γεωργαντάς, οι εκλογές πράγματι είναι αίτημα πολλών, είναι αίτημα της κοινωνίας και, οι εκλογές θα έρθουν. Και οι γεννήματα είναι θύματα του κύριου ΠΑΣΟΚ. Να βάλει μια τελεία. Να βάλει μια τελεία, κύριε Λιμπερόπουλε. Συνεχίζεται το βρώμικο παρελθόν. Έχουμε ακόμα 20 λεπτά. Ελάτε, κύριε Λιμπερόπουλε, ελάτε. Απλά να πω λοιπόν κλείνοντας ότι η Εθνική Συνένωση είναι απαραίτητη εδώ και τώρα, ανεξαρτήτως των εκλογών. Θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να συνεννοούμαστε όλοι. Γιατί οι Βερσαλίες, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ιστορικό, κομβικό σημείο, δυσμενές για τη χώρα μας. Πρέπει να καθίσουμε όλοι υπό τον νέα αφετηρία για την Ευρώπη, πάρα πολύ δυσάρεστη για μας. Ακριβώς, τι θα κάνουμε ανεξαρτήτως των εκλογών, ειδικά δε μετά τις εκλογές. Μάλιστα. Κύριε Λιμπερόπουλε, ελάτε. Λοιπόν, ξεκινήστε από εκεί που άφησε την εκπομπή. Αντίστροφα. Μάλιστα. Βερσαλίες. Έχουν πάθει λουμπάγκο οι Ευρωπαίοι που είχαν υποταχθεί στην παγκοσμιοποίηση με την διαφθορά για να οργανώσουν σε όλη την Ευρώπη το μονοπόλιο, τον ιδιωτικό μονοπόλιο των καρτέλων. Τώρα που βγήκε ο Τραμπ και έχουν χάσει και με τον Τραμπ, εσείς με τον Τραμπ. Όχι, εγώ δεν είμαι με τον Τραμπ. Καθόλου δεν είμαι. Όχι, δηλώστε το γιατί έχει ενδιαφέρον. Εγώ είμαι με οποιονδήποτε. Πάει να σπάσει αυτή την παγκοσμιοποίηση. Παγκοσμιοποίηση, μάλιστα. Οποιοδήποτε. Δεν ξέρω αν θα το πετύχει ο Τραμπ ή οποιοδήποτε άλλο. Όποιος... Γιατί και η Λεπέν είναι κατά της παγκοσμιοποίησης. Όποιος είναι δεν... υπέρ του προστατευτισμού κλπ. Πάνω, όποιος δεν καταλαβαίνει ότι οι κοινωνίες πληρώνουν αυτό το σχέδιο, γι' αυτό όλα αυτά τα μνημόνια, γι' αυτό όλες αυτές, αυτή η λιτότητα, γιατί για να πάρουν τις υπηρεσίες, την περιουσία και όλη τη λειτουργία της οικονομίας τύπου Uber, πάρε παράδειγμα τη δική μας την περίπτωση, και να τα πάνε σε φορολογικούς παραδείσους. Αυτό είναι το σχέδιο και του πρώτου μνημονίου και του δεύτερου και του τρίτου. Και ξέρετε, δεν μπορούν να καταλάβουν, δεν έχω τίποτα με τον φίλο μου εδώ πέρα, ότι αυτά τα λάθη που γίνανε και μας βάλανε σε αυτό το ποτάμι της καταστροφής, δεν μπορείς να το διορθώσεις και να ξαναζητάς τον ψήφο από τον κόσμο αν δεν ζητείς μια συγγνώμη.
εάν αθωώνει εκείνου που καταστρέψαν τη χώρα. Αντιδρά, βλέπω, εκείνου που προδώσαν τη χώρα. Σε εμά για έλλειψη έλλειμμα αυτοκριτική. Δεν με αφήσατε και εσύ. Τι αυτοκριτική. Γιατί βρήκατε 15 εκατομμύρια και δεν μπορείτε να δικαιολογήσετε στο ταμείο σα. Μα τι μου λέτε τώρα. Ζήτησε ποτέ συγγνώμη το Πασό. Κάνετε δεύτερο βάτο ίδιο λάθο. Ζήτησε για το PSI που έκανε που φάγε τα λεφτά του ταμείων. Ζήτησε τι για την Ελστάτ που έκανε δύο παραποιήσει ελλείμματο. Ελληνικά σου μιλάμε, απαντά σε εκείνα που σου λέω. Μα σα απαντώ. Για τα δύο παραποιήσει των ελλειμμάτων. Των ελλειμμάτων που έκανε ο Γεωργίου. Λοιπόν, ζητήσατε συγγνώμη. Η οποία αυτομαστιγώνεται καθημερινό. Ναι, αλλά μη. Άμα θε, μη με καπελώνει. Νέα Δημοκρατία. Λιμπερόπουλε. Λοιπόν, φιλικά όμορφα ωραία. Τώρα, κύριε Λιμπερόπουλε. Όταν κλείσω. Κύριε Λιμπερόπουλε. Σημείωσε τα. Συμφωνείτε με τα μέτρα τώρα που η κυβέρνηση θα πάρει. Συμφωνείτε με τα μέτρα. Συμφωνείτε με τα μέτρα που θα πάρει η κυβέρνηση. Εγώ θα μείωση ήθελα, στο αφορολόγητο. Θα ήθελα, δεν θα πλήξει τον κλάδο σας. Ακούστε με. Μείωση συντάξεων. Τη ζητούν οι ξένοι. Στα όχι που λέει η αντιπολίτευση, θα τους πω ένα όχι που είπε ναι. Σε αυτό που έσωσε τον κλάδο μου και τη μικρομεσαία επιχείρηση. Από 480 ευρώ που πλήρωνα ο ΑΕ, η εισήγηση δική μου από εποχή Κουτρουμάνη και Βρούτσι μετά. Λέτε ότι έσωσε ο κύριος Τσίπρας τον κλάδο σας. Ναι, βεβαίως. Όχι στον ΑΕ. Ναι. Από 480 ο ταξιτζής πληρώνει 168 σήμερα. Και κάθε μικρομεσαία επιχείρηση που ήταν έτοιμη να κλείσει. Δηλαδή, αυτό... εσάς και τον κύριο Πετρόπουλο ακούω να λέτε καλά λόγια για το ασφαλιστικό. Φιλέ, ναι. Πανώ, σε παρακαλώ μην διεσταυρώνεις. Έβγαλε ο Κροκίδης. Ναι. Αντίπαλος ήταν στις θέσεις αυτές εγώ που σας λέω. Ο Κροκίδης, το ναι. Ινστιτούτο του έκανε μελέτη. ΙΕΣΕ, ΙΕΣΕ, ναι. Έτσι. Ναι. Και ξέρεις τι μου πρώην υπουργός και φίλος μου. Ναι. Στη Βουλή προχτές που ήμουνα. Mm-hmm. Νεοδημοκράτης. Mm-hmm. Παραχωρήσαμε το 80% των μικρομεσαίων με τον ΟΑΕ στο ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε τόσο ηλίθιοι και δεν αφήνουν να μιλήσουμε. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υπεροχή δημοσκοπική. Πήγανε το 80% των μικρομεσαίων στο ΣΥΡΙΖΑ. Μα είναι 15 μονάδες πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραχωρήσαμε με τις θέσεις του όχι. Ναι, εγώ όταν έπαιρνα τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και τώρα που ήταν να γίνει το ασφαλιστικό. Δεν θέλω να πω ονόματα δημόσια. Ξέρουν ναι. Για ποιους μιλάω. Ναι. Ξέρεις τι μου λέγανε. Ότι πρέπει να παραμείνει η εισφορά του ΟΑΕ ως έχει. Ούτε να αυξηθεί ούτε να μειωθεί. Όταν εγώ απαντούσα ότι ο σκλάδος ναι. Στο κυλκί του φίλου μου ο ταξιτζής που κάνει ένα χιλιάρικο το μήνα στο χωριό πληρώνει 5.600 το χρόνο επί 7 χρόνια και με τους τόκους τον έχουν χρεώσει 70.000. Κύριε Γιωργαντά, τι λέει, είναι ικανοποιημένοι στο κυλκίς και οι ταξιτζίδες και όλοι από το ασφαλιστικό. Ο ΕΦΚΑ έχει 35% κάτω τις εισπράξεις του. Δεν μπορεί να βλέπετε πώς απαντάει. Πώς είναι. Βλέπετε ποια είναι η απάντηση. Γιατί να μην απαντήσει. Βλέπετε. Μα πώς θα βγει, επειδή βλέπετε. Σήμερα θα δώσω 168. Δηλαδή να με χρεώσει. Αύριο θα πάρει συντάξει κανείς να σας πω. Ξέρετε τι βγήκανε και είπανε. Να προστατεύσουν τις αλυσίδες. Ποιο το μεγάλο δικηγόρο. Τι σύνταξη μπορεί να πάρει. Α έχει 50 δικηγόρου. Και το μικρό δικηγόρο. Να τελειώσει. Κάνει ζημιά και στο μικρό δικηγόρο. Όχι, μην τα λέμε τώρα αυτό. Όχι, κάνει ζημιά και στο μικρό δικηγόρο. Δεν πληρώνει τίποτα. Ο δικηγόρος που βγάζει 30.000 το χρόνο και 40 δεν είναι μεγάλο δικηγόρο. Μικρό δικηγόρο. 10.000 ταμείο νομικών να έχουν κάνει. Λοιπόν, εγώ να μιλήσω για μένα, κύριε Γιώργαντά, αν θέλετε. Παρακαλώ. Εμένα δεν θα με είχαν χρεώσει στον ΟΑΕ τη στιγμή που δεν ευθύνομαι εγώ για την Ελλάδα. Εσύ είσαι ικανοποιημένο. Να σου πω κάτι. Κρινόμαστε όλοι. Η απάντησή τους λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία ήταν όχι να παραμείνω όσοι έχουν εισφορές. Mm-hmm. Εμένα με δολοφόνησαν. Όπως με δολοφονούν και τώρα με την Uber. Mm-hmm. Που θέλουν το Ιώτα. Ποιος σας δολοφονεί με, την Uber. Βγήκε η Ντόρα Μπακογιάννη σε εκπομπή σου. Δεν το πέτσε ακριβώς. Σε παρακαλώ. Δεν είπε ότι είμαι υπέρ της Uber. Δεν το είπε αυτό. Δεν το είπε. Άλλοι μπορεί να το είπαν. Η Μπακογιάννη δεν το είπε. Δεν το έχει υιοθετήσει η Νέα Δημοκρατία. Είναι, κάτι είναι θέση τη Νέα Δημοκρατία. Έχει θέση όχι, υπέρ τη Σουμπέρ. Δεν έχει τέτοια θέση. Ναι, αλλά μπορεί να πει κάποιο εγώ τον κλάδο. Δεν έφερα δεδομένο που εσεί μπορείτε να τον κύριο Γιωργαντά. Ασφαλώ. Δεν είναι θέση. Έτσι, είναι δική μου. Ασφάλω. Το ξέρω αν είναι θέση. Το ξέρω αν είναι θέση. Όχι εθέση. Διαπλοκή. Κρύβεται πίσω άτομο που είναι μέσα οικογενεία. Μην μου το ξαναπείτε, κύριε Γιωργαντά. Ακόμα κυβέρνηση δεν γίναμε, κύριε Λιβερόπουλε, και εσείς τώρα και μου λέτε, κάνατε το πρωτοφανές να κάνουμε απεργίες εις βάρος αντιπολίτευσης. Το πρωτοφανές. Μην το γελιοποιείτε όμως. Δεν το γελιοποιώ. Μην το γελιοποιείτε. Ακούστε, είναι κάτι που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Εννοείτε την κινητοποίηση που κάνατε. Βεβαίως. Έχω εδώ από όλα τα σωματεία, από όλη την Ελλάδα. Τα ψηφίσματα. Λέει όμως δεν είναι θέση της Νέας Δημοκρατίας. Εάν δεν ήταν θέση. Γιατί με πήρε ο Αυγενάκης, τον πήρα, άσε με. Άλλωστε, αρμόδιος είναι φίλος σας. Ο Κώστας ο Καραμαλής είναι αρμόδιος, το Μεάρκης. Δεν, δεν έχει βγάλει καμιά ανακοίνωση υπέρ. Δεν τον ρώτησε κανένα. Ναι, αλλά αυτός εκφράζει την πολιτική μέχρι της Νέας Δημοκρατίας. Στιγμή... Δεν εκφράζει αυτός. Ο βουλευτής Ερών, έτσι δεν είναι. Γιατί δεν με αφήνει να μιλάω με τον Κώστα. Μα το ξέρω, γι' αυτό ρωτάω. Μιλάω με τον Κώστα.
ο Κώστας δεν το ρώτησε κανένας. Μα δεν το έβγαλε το μόνο που του ζητήσανε να βγει να κάνει δηλώσει. Ναι. Και λέει: αυτοί που τι κάνουν να βγουν να τι διαψεύσουν. Θέλετε την απάντηση του Κώστα. Πάρτε την. Ωραία, ακριβώς επειδή ήταν θέση τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ στελέχου τη Νέα Δημοκρατία ήταν η θέση. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τέτοια θέση. Κύριε Γιώργαντά. Το λέει σαφώς. Το λέει σαφώς. Μπορείτε να μην με προσβάλλετε. Και έχει σημασία από ποιο Γιώργαντά αποκαθιστά την αλήθεια. Επειδή στο κόμμα είμαι τουλάχιστον 30 χρόνια πιο πολύ. Αφήστε με! Δια του Προέδρου και του Μέαρχη, όχι επειδή δεν έχει. Είναι θεσμικό παράγοντα. Αναπληρωτή τύπου και η τομεάρχη τη οικονομία. Το κομματικό στέλεχο. Γιατί με προκαλείτε. Γιατί με προκαλείτε. Πέστε με τον πόλεμο. Προκαλώ. Δεν δολοφονείτε και με προκαλείτε τώρα. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αφήστε με να διεκδικήσω τη ζωή μου. Θέλατε να κάνετε ένα σώμα που κάνατε. Μην το λέτε ότι είναι θέση. Ψυχραιμία, κύριε. Λέω. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Μην με προκαλείτε. Μα μην λέτε πράγματα που δεν θέλετε. Αφήστε με να μιλήσω. Δηλαδή ο Καραμαλής είναι υπέρ αυτού του πράγματος. Πες το με αυτό είναι αρμόδιος του Μέαρχης. Ο Καραμαλής ο Κώστας. Δεν το ρωτάει κανένας. Αρμόδιος του. Προσβάλλεται ένα Καραμαλή. Ένας Καραμαλής που έχει αυτή την αρμοδιότητα στο δεχόμενο. Να σε ρωτήσω, λειτουργούν τα θεσμικά όργανα της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως λειτουργούν. Πώς. Πάρα πολύ. Πώς! Με αυτά τα ξεσπάσματα χθες που καθόσαστε κοτούλες όλοι! Χθες 18 το Μέαρχη, 4 ώρες συνεδρίαση. Πιο ήπια, πιο 18 το Μέαρχη. Έχετε πρόβλημα με την Νέα Δημοκρατία, τι να κάνουμε, να σας το λύσουμε τώρα εμείς. Έχω πρόβλημα με τους νεοφιλελεύθερους, διαπλεκόμενους, αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία που σήμερα υπερέχει σε όλη την κοινωνία. Να σε ρωτήσω, άστο να φτάσει στις εκλογές. Άστο να φτάσει. Το έχουν πει πολλοί αυτό. Εντάξει. Προκαλέστε την κοινή γνώμη. Του κάνατε του ξυλοτρόφου απέναντί σα. Δηλαδή, πήγατε για με να καταλάβω, κύριε Λιμπερόπουλε. Πήγατε με όσου. Κύριε Λιμπερόπουλε. Ήρεμα, κύριε Λιμπερόπουλε. Ωραία, τα ακούσει. Κύριε Λιμπερόπουλε. Τι να τα ακούσει. Τι να ακούσει. Τι να βάζετε με την κοινωνία. Κύριε Λιμπερόπουλε. Σοβαρό να τα ακούσει. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είναι κάτι σοβαρό να τα ακούσει. Με την κοινωνία τα βάζετε, κύριε Λιμπερόπουλε. Ψυχραιμία, ψυχραιμία, κύριε. Μην με προσβάλλει σε καινούριου βουλευτέ. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Μη με προσβάλλεις. Κύριε Λιμπερόπουλε, για να βρεις την καρέκλα. Όχι επί προσωπικού. Για να βρεις την καρέκλα αυτή. Όχι επί προσωπικού. Τα στερνά την μου. Κύριε, κύριε, κύριε. Δύο λεπτά. Άσε με να μιλήσω. Δύο λεπτά. Όχι, όχι, ένα λεπτό. Γιατί τελειώνει και ο χρόνος. Κύριε Λιμπερόπουλε, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Προκάλεσε. Δεν δηλαδή, κύριε Λιμπερόπουλε, εάν αύριο γινόντουσαν εκλογές, θα κατέβουν πάρα πολλά κόμματα. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Αλλά το ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα και θα ηγηθεί ενός νέου κυβερνητικού συνασπισμού, μιας νέας κυβερνήσεως συνεργασίας, θα κριθεί από το αν θα είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς μεταξύ των δύο, δηλαδή, απορρίπτετε τη Νέα Δημοκρατία παρότι προέρχεστε από την κεντροδεξιά και θα στηρίξετε μια πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πω, για να λύσουμε τις εντυπώσεις που δημιουργούνται. Θα σας πω ακριβώς πώς έχει το πράγμα. Έτσι. Εγώ μεγάλωσα σε μια παράταξη, ναι, και αγωνίστηκα χωρίς το Φίτσα, ξέρεις πολύ καλά. Και ξέρεις πόσες φορές με προκαλέσαν οι ηγεσίες να κατέβω ακόμη και υποψήφιος. Ναι. Που είχε αρχές και αξίες πρώτα απ' όλα τον άνθρωπο. Πάμε στο διατάφτο όμως. Να τελειώσω, να τελειώσω. Ναι, αλλά θα πάρουμε τον χρόνο του της άλλης εκπομπής τώρα. Να τελειώσω. Ναι, αλλά. Τι θα σου πω, με δύο κουβέντες. Μπορεί να τελειώσει δύο ώρες τώρα. Δεν θα αιτιολογήσω τι θα σου πω. Είναι και 52 στο διατάφτα. Θα μπει ο Μάκης ο Κουρής με τον Κουτζάνη. Θα μας κάνουν έξωση. Θα το είχα τελειώσει, βρε. Πάμε. Έλα. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή βλέπω ένα κόμμα που δεν το αναγνωρίζω σε αρχές και αξίες. Βλέπω να διοικεί και η επόμενη κυβέρνηση να είναι η κυβέρνηση δράση, συμμητική. Πάρτε παράδειγμα Ζανιάς, πάρτε όλους αυτούς που έχει μαζέψει Θεοδωρικάκος μέσα στο κόμμα, το οποίο εγώ πίστευα άλλα πράγματα. Και μου βγάζει ανακοινώσεις. Τη μία, πάει στο καταστατικό όταν κάνει το πρώτο συνέδριο και αφαιρεί τη λέξη συνδικαλισμός. Και βγαίνει χτες και λέει ότι χρειάζεται αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου. Άρα το διατάφτα. Άσε με να τελειώσω. Καμία απεργία χωρίς 51%. Ακούστε. Ό,τι λέει το δουνουκό. Άκου. Τον εργαζομένο να μπει τέλος στην ασυνδοσία των συνδικαλιστών. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει. Το συμπέρασμα τώρα, το συμπέρασμα. Το συμπέρασμα δεν έχουμε άλλο χρόνο. Το συμπέρασμα. Το διατάφτα. Είναι η απάντηση. Η απάντηση είναι πια. Δημοκρατία. Μεταξύ Λουδού και ΣΥΡΙΖΑ, πού θα πάει ο Θήμιος. Πού θα πει στον κλάδο να στηρίξει. Για να ακούσονται. Στη δημοκρατία λοιπόν, πρώτη στο στοιχείο είναι να σέβεσαι τη δημοκρατία. Ναι. Όταν δεν τη σέβεσαι, δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Θα πας με το μη χείρον βέλτιστο. Το οποίο είναι ποιο. Οποιοδήποτε απέναντι σε αυτές τις νοοτροπίες του Μητσοτάκη. Ναι, στην κάλπη λέω. Στην οποιοδήποτε. Στην κάλπη δεν πάμε Μητσοτάκης με περίφραση. Λοιπόν, πάμε με μία ψήφο. Λοιπόν, άκουσε με. Η οποία έχει συγκεκριμένο χρώμα. Άκουσε με. Εγώ από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκα με τα συνδικαλιστικά, ασχολούμαι απέναντι σε απόψεις όπως το κουκουέ του κρατικού μονοπωλίου. Δεν μπορεί να ανεχτώ στη Νέα Δημοκρατία να μου προτείνει το ιδιωτικό μονοπόλιο. Άρα ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή.
Όχι, γιατί δεν υπάρχουν άλλα μικρότερα κόμματα. Δεν υπάρχουν έτσι. Μάλιστα. Επιλογές. Μάλιστα. Δεν κατάλαβα. Ωραία, λοιπόν. Να πει δύο κουβέντες ο κύριος Γιωργαντάς, ο κύριος Σιφάκης και να κλείσουμε. Πάμε. Κύριε Γιωργαντά. Κοιτάξτε, η αξιολόγηση θεωρώ και εγώ ότι είμαι στο επόμενο λίγο μικρό διάστημα θα κλείσει. Το ζήτημα είναι, όχι αν θα κλείσει η αξιολόγηση, το ζήτημα είναι αν πραγματικά η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να προχωρήσει τη χώρα μπροστά. Ακούτε ότι οι μεταρρυθμίσεις, όλοι μας το λένε σε όλους τους τόλους οι εταίροι, ότι οι μεταρρυθμίσεις που έχουμε αποφασίσει να κάνουμε και έχουμε συμφωνήσει όλοι να κάνουμε, δεν έχουν υλοποιηθεί. Χωρίς βαθιές μεταρρυθμίσεις δεν πρόκειται να υπάρχει ανάκαμψη στην οικονομία. Βλέπουμε υπουργούς οι οποίοι με ένα λόγο αντιφατικό, με ένα λόγο πολλές φορές οπισθοδρομικό, έρχονται ακόμα και πολιτικές οι οποίες έχουν αποφασιστεί κεντρικά να μην εφαρμόζονται. Νομίζω λοιπόν ότι το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης είναι ότι δεν έχει αποφασίσει ότι ποιος είναι ο δρόμος τον οποίο πρέπει να ακολουθήσει. Κινείται δηλαδή με μια ατζέντα εβδομάδας, με μια ατζέντα ημέρας, άρα δεν έχει ένα σχέδιο πραγματικά για να μπορέσει να βγει η οικονομία μας, έτσι να αναταχθεί η οικονομία. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει πολύ γρήγορα να αποφασίσει να κάνει όποιες μεταρρυθμίσεις, να μην κοιτάζει μόνο να εξυπηρετήσει κομματικές σκοπιμότητες. Νομίζω βέβαια ότι αυτό διαφαίνεται. Δεν είμαι αισιόδοξο ότι είναι σε θέση να πράξει κάτι τέτοιο. Μακάρι να διαψευστώ, γιατί τελικά οι συνέπειες είναι για όλη την κοινωνία. Κύριε Σιφάκη, μετά τη διάψη, δύο φράσεις για να κλείσω. Μετά τη διάψευση των Κασάνδρων, μετά τη διάψευση της κινδυνολογίας βιομηχανίας φόβου κτλ. Που έπεσε στο κενό, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η επόμενη μέρα. Να τελειώσει η αξιολόγηση, να ξεκινήσει η λογική της παραγωγής. Χθες ο Τσίπρας στο Υπουργικό Συμβούλιο άρχισε να συζητά πλέον για τη δίκαιη ανάπτυξη, για το σχεδιασμό της χώρας προς την παραγωγή, για να βάλουμε τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας μπροστά, το ανθρώπινο ήρθε δυναμικό. Ήρθε η Ελστάτ όμως και χάλασε το αφήγημα. Φυσικής πόρης. Χάλασε το αφήγημα η Ελστάτ. Δεν θα το χαλάσει. Δεν θα το χαλάσει. Διότι όλοι και όχι μόνο οι ελληνικοί οργανισμοί, αλλά και οι διεθνείς οργανισμοί προβλέπουν πάνω από 2,5% ανάπτυξη αυτό το χρόνο και πάνω από 3% τον επόμενο. Μακάρι κύριε Σιφάκη μου, αλλά οι ενδείξεις δεν είναι καλές. Το θέμα είναι η νέα ανάπτυξη να είναι δίκαιη. Είναι όλοι στα κάγκελα. Η υπερφορολόγηση, να μην είναι όπως αυξημένες εισφορές, συντριβή της μικρομεσαίας τάξης. Μακάρι να τα αλλάξουν. Και τα ωφελήματα. Πέραν δηλαδή ο κόσμος δηλαδή, που τράβηξε το μαραθώνιο της παρατεταμένης λιτότητας να έχει και τα ωφελήματα της νέας δίκαιης. Για να δούμε. Λοιπόν, οι εξελίξεις είναι μπροστά, κυρίες και κύριοι. Όπως εξελίξεις θα έχουμε και στα ελληνοτουρκικά και στην ευρύτερη περιφερειακή ζώνη στην οποία ανήκει και η Ελλάδα και η Τουρκία. Κύριε Μάτζο, είσαστε λίγο αδικημένος από την εξέλιξη της εκπομπής. Θα το επανορθώσουμε σε μια επομένη που θα έχουμε τη χαρά να σας έχουμε και πάλι, όπως και τους υπολείπους κυρίους καλεσμένους. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε εδώ. Τις επόμενες ώρες φαίνεται ότι θα έχουμε κάποιες εξελίξεις σε σχέση με τη διαπραγμάτευση. Θα το δούμε. Σε κάθε περίπτωση, σε λίγα 24 ώρα έχουμε το Euro Working Group, από τα οποία πολλά θα κριθούν για αυτά που θα γίνουν και θα αποφασιστούν στο Eurogroup της 20ης Μαρτίου, που δεν είναι μακριά. Περιμένετε και θα δούμε. Σκυτάλι της ενημέρωσης στο Σπύρο Γκουτζάνη και στο Μάκη Κούρη και εμείς επαναρχόμαστε αύριο στις 9 ακριβώς. Καλό σας βράδυ. Thank you.